βλέπουμε όλοι ότι το πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο. Η κομματερή της φυλής, πρώην Άνω Λιωσίων, είναι εδώ και χρόνια υπερκορεσμένη. Όλοι οι ειδικοί αναφέρουν ως τελική ημερομηνία την άνοιξη του 2019, δηλαδή σε πολύ λίγες εβδομάδες, σε πολύ λίγους μήνες. Η διοίκηση της περιφέρειας Αττικής 5 χρόνια τώρα κοροϊδεύει το λαό του Λεκανοπεδίου. Προκλητικά, την ίδια στιγμή που οξύνεται αυτό το πρόβλημα με τη διαχείριση των απορριμμάτων, παρουσιάζει ότι μετατρέπεται η Αττική σε ριβιέρα. Πάει πάρα πολύ. Εδώ και τώρα πρέπει να πάρθουν μέτρα, εδώ και τώρα πρέπει να αλλάξει ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων, εδώ και τώρα απαιτούμε να σταματήσει ο ομός εκβιασμός που θέλει να φέρει προτετελεσμένο το γεγονός της επέκτασης του κοιτά φυλής. Ο κοιτά φυλής πρέπει να κλείσει. Επίσης θέλουμε να καταγγείλουμε μια πρωτοφανή συμπεριφορά που αντιμετωπίσαμε σήμερα εδώ στο κοιτά φυλής, στο οποίο ήρθαμε κλιμάκιο περιφερειακό συμβούλιο της Λαϊκής Συσπήρωσης, μελών του ΕΡΣΤΝΑ, εργαζομένων, συνδικαλιστών που δουλεύουν εδώ στη κομματερή, για να ενημερωθούμε εδώ ακριβώς που οξύνεται το πρόβλημα και όχι στα πολυτελή σαλόνια και στα γραφεία που συνήθως λένε τα ίδια δελτίο τύπου που αναπαράγουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Με εντολή που δόθηκε από την αντιπρόεδρο του ΕΡΣΤΝΑ, την κυρία Μπιζά, οι εργαζόμενοι όχι μόνο φοβόντουσαν να μιλήσουν, δεν δείχνανε ποιος είναι ο υπεύθυνος, και ενώ υπομονετικά περιμέναμε έναν υπεύθυνο να έρθει να συνεννοηθούμε, ξαφνικά εμφανίστηκαν 5 φουσκωτοί με μια ταμπέλα ότι και καλά είναι security για να μας βγάλουν έξω από το χώρο. Αν νομίζουν ότι έτσι θα κρύψουν το πρόβλημα, το οποίο φαίνεται με γυμνό μάτι και τα απορριμματοφόρα είναι από εδώ πέρα που βρισκόμαστε μέχρι τη λεωφόρο ΝΑΤΟ, είναι πάρα πολύ γελασμένοι. Έτσι δεν κρύβονται τα προβλήματα, το μόνο που φανερώνεται είναι η γύμνια τους.